Γιατί πρέπει να έρθει σε εσάς κάποιος? Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο να λες γενικά πράγματα και το έχει ζήσει ο ελληνικός λαός, πως είναι το να λες αντιμνημονιακά πράγματα και όταν έρχεται η ώρα να γίνεσαι μνημονιακότερος των μνημονιακών. Υπάρχει διαφορά να είσαι υποτίθεται αντιδυνατικός. Εννοείται τον Τσίπρα βέβαια, εννοείται τον ΣΥΡΙΖΑ. Και άλλους. Ευθέως να το πούμε. Και άλλους και δυνάμεις που τώρα διεκδικούν την ψήφο ως ότι πηδήξαμε λίγο πριν το καράβι, πριν πέσουμε στα μνημονιακά βράχια, όπως ο κύριος Βαρουφάκης, που είναι μια μεγάλη συζήτηση για το πώς μεθόδευσε, ήτανε βασικά μέσα στην προετοιμασία του Τρίτου Μνημονίου. Ναι. Θυμίζουμε μέχρι και την επιστολική ψήφο που είχε στείλει μετά το δημοψήφισμα για να πει ότι θα ροκανίζει ψήφους ο κύριος Βαρουφάκης. Δεν νομίζω ότι ροκανίζει αλιεύει από την αριστερά, από τον ΣΥΡΙΖΑ, από το ΠΑΣΟΚ, από εσάς και από εσάς. Ξυνισμένη, ξαναζεσταμένη σούπα τύπου ΣΥΡΙΖΑ 2015. Δηλαδή, εσείς θεωρείτε τον κύριο Βαρουφάκη ψευδομαρξιστή? Όχι, δεν είναι το θέμα να τον απαντήσουμε. Δεν νομίζω ότι είναι μαρξιστής. Στις θεωρητικές αρχές και τις οικονομικές. Όχι, και πρώην και είναι πλέον γνωστό αυτό με το θέμα του ότι είναι άνθρωπος του Σόρος. Είναι πλέον όχι, αλλά λέω δεν μπορεί, δεν δηλώνει μαρξιστής. Της τάσης του, της ίδιας του της πορείας ως υπουργός της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ το πρώτο εξάμηνο του 2015. Και αν θέλετε ακόμα και αυτά που λέει τώρα, είναι αυτά που τα έχει φάει ο κόσμος πολλές φορές και τα έχει πιστέψει. Από ότι χωρίς πολύ πολύ όμως η κινητικότητα. Όχι, επειδή με ρωτήσατε γιατί το κατεξοχήν κόμμα που φωτογραφίσατε. Ναι. Εκεί είναι κόμμα μιας χρήσης, λέμε εμείς. Δείτε όλα αυτά που αναφέρατε και αυτή είναι η μεγάλη τους διαφορά με το ΚΚΕ. Το κουκουέ αυτά που λέει τα εννοεί. Το κουκουέ αυτά που πιστεύει τα έχει αποδείξει ιστορικά, τα αποδεικνύει στην καθημερινή δράση, τα αποδεικνύει και σε πιο δύσκολες συνθήκες ότι τα παλεύει. Και ότι μπορεί ο εργαζόμενος λαός να το ψηφίσει, να το πιστέψει, να το ακολουθήσει και να ξέρει ότι θα έχει το κεφάλι του ήσυχο ως επιλογή. Τα άλλα κόμματα μίας χρήσης, πού είναι το ποτάμι τώρα? Όχι ότι ήταν αντιμνημονιακό το ποτάμι, να φυλάξω το στόμα μας, αλλά, ναι, αλλά πού είναι όλα αυτά τα κόμματα? Ο κόσμος γιατί να σας, ακολουθήσει αφού είστε αναποτελεσματικοί στα θέματα αντιμετώπισης της κατοχής? Καθόλου. Της οικονομικής κατοχής. Καθόλου αναποτελεσματική από την άποψη του να κρυθεί η πρόταση πάλης, η πρόταση που προτείνει το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας. Ξέρετε, εμείς δεν μπαίνουμε στη διαδικασία κρυφής φανερής ατζέντας. Εμείς λέμε ότι η ατζέντα υπάρχει, βγάζει μάτι και είναι η ατζέντα η οποία έχει καθοριστεί από τα τρία μνημόνια, κυρίως από το τρίτο. Είναι η ατζέντα που έχει ψηφιστεί από όλα τα υπόλοιπα κόμματα της Βουλής και που τα περισσότερα διεκδικούν σήμερα την ψήφο μας και λέει τα συγκεκριμένα. Ματωμένα πλεονάσματα μέχρι το 2060. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Ο σημερινός προβληματισμός. Μιλάτε για το 2% που έπεται του 3,5%. Και βάλε. Ναι, ναι. Και επαναδιαπραγματεύσιμα κτλ. Σημαίνει σφιχτή εποπτεία ανά εξάμηνο, με τα ευρωπαϊκά εξάμηνα, ανά τρίμηνο, αξιολογήσεις διαρκώς. Σημαίνει υπηρέτηση των συμφερόντων των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων και τσάκισμα των δικαιωμάτων συνταξιούχων, αυτοαπασχολούμενων, ιδιαίτερα των εργαζομένων. Γιατί είστε πακεταρισμένοι στο ποσοστό? Και σας λέω, να σας πω. Εγώ θέλω να καταλάβω γιατί το κουκουέ, απέναντι σε αυτή την κατάσταση, το οποίο έχει ένα σοβαρό γραμματέα, κατά τη γνώμη μου είναι ένας από τους σοβαρότερους που περάσαν το ιστορικό κόμμα, που έχει ένα καλό λόγο. Εκτιμάται αυτό από όλες τις πλευρές. Γιατί το κουκουέ δεν αυξάνει τα ποσοστά? Θα σας πω, προσπαθώ να σας απαντήσω. Μάλιστα σε περιόδους, από όλες τις πλευρές και με το πιο καθαρό τρόπο ότι μπροστά μας έχουμε εκλογές και αυτός ο κόσμος που το εμπιστεύεται το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, ξέρετε πόσο κόσμος είναι, θέλω να ανέβετε. Θέλω να σας βλέπω δυνατούς. Θέλω να βλέπει η Χρυσή Αυγή την πλάτη σας με τα κιάλια. Θέλω να είστε εκεί όσο γίνεται πιο δυνατή, γιατί ξέρω ότι εκφράζει τα δικαιώματά μου, να μην διστάσει. Να το πάρει απόφαση ότι μπορεί να ψηφίσει μακριά από εκβιαστικά διλήμματα. Ελάτε ξανά τον 15 Αύγουστο, άμα δεν εκλεγούμε τώρα κυβέρνηση, από άλλα διλήμματα που θέλουν να εγκλωβίσουν μέσα στο ποιος θα δει κυβέρνηση. Δεν είναι αληθές αυτό που λέει ο Μητσοτάκης? Δηλαδή, ότι αν δεν προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση, υποχρεωτικά η χώρα, γιατί η δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα, θα ξαναπάει σε εκλογές. Εμείς δεν βλέπουμε αυτό. Λέει ψέματα. Εμείς βλέπουμε έναν πολιτικό συσχετισμό. Εντάξει, το κοινοβουλευτικό σύστημα λειτουργεί με κάποιους όρους, οπότε γενικά αυτό είναι μια αλήθεια. Γενικά. Όποτε και να το βάλει στην ιστορική περίοδο, είναι μια αλήθεια. Όμως οι πολιτικοί συσχετισμοί, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί, εμείς λέμε ότι την επόμενη μέρα υπάρχουν πάρα πολλοί διαθέσιμοι ως δυνάμεις που θα μπορούν να στηρίξουν τις επιλογές μιας αντιλαϊκής κυβέρνησης που θα υλοποιήσει αυτά. Άρα σημασία έχει
Και αφού δεν μπορούμε να προσδοκάμε σε αυτή τη φάση, αν και αυτό είναι το ζήτημα, να ανοίξουμε το δρόμο μιας λαϊκής διακυβέρνησης που και τα μνημόνια θα στείλει και θα είναι πολύ αποτελεσματική προς όφελος των εργατικών λαϊκών συμφερόντων, το ζήτημα είναι απέναντι στη νέα κυβέρνηση που θα είναι αντιλαϊκή από χέρι, ποιος μπορεί να είναι απέναντι. Και ρωτάμε ειλικρινά τον ελληνικό λαό, μπορεί να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι. Μάλιστα, θα είτε ως απολυτική που ξέπλυνε τη Νέα Δημοκρατία, από σας, θα πάω στον κύριο Ρουσόπουλο πάλι. Ο κύριος Βαρουφάκης, ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμο να δημιουργηθεί μια δύναμη κρούσης για αυτή την επόμενη μέρα που το ΚΚΕ, ξέρετε, και με μια πολύ ισχυρή κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά και μέσα στους λαϊκούς αγώνες, μέσα στο εργατικό λαϊκό κίνημα, θα αντιπαλέψει όλα αυτά τα οποία έρχονται. Έρχονται ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί, είναι προαποφασισμένα, θα υλοποιηθούν. Ποιος θα είναι απέναντι, θα είναι το ΚΚΕ. Η δυνάμιση του εργατικού λαϊκού κινήματος θα είναι οι βουλευτές του ΚΚΕ. Θα είναι, εκεί. Γιατί υποστηρίζει, ας πούμε, ο κύριος Λαφαζάνης ότι είναι μόνον αυτός ή η κυρία Ρουσόπουλου. Το θέμα είναι μαζί με μια πολιτική πρόταση και διεξόδου και για το σήμερα και πολύ περισσότερο για το αύριο με βάση αυτά που έχει ανάγκη ο εργαζόμενος λαός. Και επειδή γίνεται πάρα πολύ ζήτηση για το ρόλο του ΠΑΣΟΚ, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του ΠΑΣΟΚ είναι και μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Αυτή που του σηκώνεται η τρίχα όταν λένε θα έρχεται η δεξιά. Δεν είναι ΠΑΣΟΚ πια αυτή, είναι όμως. Του πρώην. Είναι άνθρωποι όπως ο κύριος Δραγκούσης, η κυρία Ξενογιαννακοπούλου και πάρα πολλοί που έχουν συγκυβερνήσει με τον Άδωνη που του σηκώνεται η τρίχα, με τον Βορύδη. Οπότε για να είμαστε ειλικρινείς απέναντι στον ελληνικό λαό, πρέπει να πούμε ότι αυτή η κοροϊδία έχει, πρέπει να τους βάλουμε μια τελεία αυτό που λέτε και να δυναμώσουμε το ΚΚΕ παντού με όλους τους τρόπους που θα είναι δίπλα μας, πάντα ήταν δίπλα μας την επόμενη μέρα.